Γεια σας, ελπίζω να είστε όλοι πάρα πολύ καλά, καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου. Από ό,τι βλέπετε έχουμε πάλι διαφορετικό background. Όσοι έρχεστε από το Instagram ξέρετε πάρα πολύ καλά τι έχει παιχτεί. Με πολύ λίγα λόγια πριν ξεκινήσουμε στο θέμα του βίντεο, έχω κάνει μια μετατροπή ενός χώρου μέσα στο σπίτι μου και το έχω μετατρέψει σε studio, παύλα, beauty room, οπότε υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Σε αυτό το σημείο κολλάει και μια συγγνώμη που θέλω να ζητήσω, διότι αυτή τη στιγμή έχω παραγγείλει κάποια φώτα, γιατί ο χώρος που είμαι δεν έχει φυσικό φως, οπότε θα συγχωρέσετε το σημερινό φως, το οποίο έχει την αντιαισθητική σκιά από πίσω. Έχω μια πάρα πολύ μικρή λάμπα να κάνει τη δουλειά μου, την ίδια που χρησιμοποίησα και στο προηγούμενο βίντεο και πάλι σας είπα συγγνώμη. Θέλω λοιπόν να ζητήσω την κατανόηση σας εάν σε αυτό, όπως και στα επόμενα 2-3, ελπίζω μέχρι 2-3 βίντεο, έχουμε έναν κάπως κακό φωτισμό. Οπότε ναι, αυτά ήθελα πάνω κάτω να πω. Ένα συγγνώμη προκαταβολικά. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στο θέμα του βίντεο. Από ό,τι βλέπετε, έχουμε ένα make-up tutorial το οποίο είναι αποκλειστικά με προϊόντα από την Golden Rose. Και από ό,τι επίσης βλέπετε, σας έχω κάνει ένα μακιγιάζ το οποίο είναι πάρα πολύ εύκολο. Φαίνεται πάρα πολύ εύκολο και είναι πολύ εύκολο. Όπως επίσης το συγκεκριμένο μακιγιάζ θέλει πολύ λίγη ώρα και έχει πάρα πολύ λίγα πράγματα τα οποία υπάρχουν πάνω στο πρόσωπό μου. Είναι ένα πάρα πολύ απαλό μακιγιάζ, το οποίο όμως φαίνεται το πρόσωπο πάρα πολύ υγιές, φαίνεται ιδιαίτερα ζωντανό και φρέσκο και πιστεύω να σας αρέσει όσο άρεσε και σε μένα, γιατί πραγματικά χρειάστηκα πάρα πολύ λίγο χρόνο και να το κάνω και να το γράψω σε βίντεο και πιστεύω ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ, ειδικά εσάς που δεν έχετε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ διάθεση ίσως, ή γενικά θέλετε κάτι λίγο πιο εύκολο, καθημερινό, αλλά παράλληλα αξιοπρεπές. Οπότε ναι, αφού λοιπόν έκανα αυτό το τεράστιο πρόλογο, πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να δείτε πώς έχω κάνει αυτό το αποτέλεσμα στο πρόσωπο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε χρησιμοποιώντας ένα primer το οποίο είναι μακράν από τα αγαπημένα μου και δεν είναι μόνο primer για μένα, με βοηθάει πάρα πολύ στην ανάμειξη foundation τα οποία είναι πιο σκουρόχρωμα, διότι έχει μία, να σας δείξω, το χρωματάκι το οποίο βλέπετε είναι ένα ηριδίζον λευκό, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο να ανοίξει λίγο το χρώμα από τα foundation τα οποία ίσως είναι σκουρόχρωμα, όπως επίσης έχει και μία πάρα πολύ ωραία σύσταση, η οποία βοηθάει όντως στη λάμψη της επιδερμίδας. Το συγκεκριμένο προϊόν πιστεύω ότι θα πρέπει να το αποφύγουν άτομα τα οποία έχουν έντονη λιπαρότητα ή γενικά δεν προτιμούν ιδιαίτερα τις λάμψεις πάνω στο πρόσωπο. Περνάω σε foundation και θα χρησιμοποιήσω το Satin Smoothing, το οποίο σας το είχα βάλει και στα αγαπημένα μου το τελευταίο μήνα. Είναι ένα προϊόν που κατά τη δική μου άποψη συνδυάζει την ενυδάτωση που θέλω, αλλά παράλληλα είναι και πάρα πολύ καλλιπτικό. Για concealer θα χρησιμοποιήσω μια πολύ παλιά μου αγάπη. Με αυτό το concealer ξεκίνησα να κάνω βίντεο και αυτό το concealer ήταν από τα πρώτα που σας είχα δείξει. Λοιπόν, είναι το Stick Concealer. Εγώ το έχω στην απόχρωση 04 γιατί έχει πιο σωστό υποτόνο για τη δική μου επιδερμίδα. Οπότε με τριγωνικές κινήσεις θα περάσω εδώ στην περιοχή κάτω από τα μάτια και σε 2-3 άλλα σημεία που θέλω να φωτίσω. Είναι ένα αρκετά καλλιπτικό στικάκι και παρόλο που είναι σε stick δεν είναι ιδιαίτερα βαρύ, οπότε για μένα είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν σε πολύ οικονομική τιμή για να μπορέσει να σου προσφέρει και την κάλυψη που θέλεις, αλλά παράλληλα να μην έχει αυτό το cakey αποτέλεσμα που τα περισσότερα στικάκια έχουν. Πριν περάσω στο σετάρισμα με πούδρα, θα πάω πάλι από αυτό εδώ πέρα το προϊόν, το Makeup Primer, και θα βάλω πάρα πολύ λίγο σε αυτήν εδώ πέρα την περιοχή και με τα μποναριστές κινήσεις στο χέρι μου θα δημιουργήσω το εφέ highlighter, γιατί δεν έχω κάποιο προϊόν αυτή τη στιγμή από την Golden Rose το οποίο μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως highlighter και ξέρετε ότι την αγαπώ τη λάμψη. Φυσικά είναι κρεμώδες, οπότε καλό είναι να προσέξετε πάρα πολύ να το σετάρετε πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε πουδρένιο προϊόν. Τώρα, για να σετάρω όλη μου την περιοχή με πούδρα, θα περάσω σε αυτήν εδώ πέρα την πούδρα. Αυτή λοιπόν η πούδρα μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι είναι από τις καλύτερες drugstore πούδρες που θα βρείτε εκεί έξω. Είναι διάφανη, σε ελεύθερη μορφή, συνοδεύεται με αυτό εδώ πέρα το πάρα πολύ βολικό σφουγγαράκι, το οποίο εμένα με βολεύει πάρα πολύ ιδιαίτερα στο μέτωπο όπου και θα το κάνω τώρα, διότι κατευθείαν καμουφλάρει τις σχετικά βαθιές γραμμές που έχω στο μέτωπο. Τώρα η πούδρα αυτή καθ' αυτή, παιδιά, έχει μια τρομερή ιδιότητα να καμουφλάρει πολύ σωστά οποιαδήποτε λεπτή γραμμή, όπως επίσης και τους πόρους. Μπορώ να πω ότι δεν περίμενα να είναι τόσο καλή αυτή η πούδρα. Συγκρίνω άνετα σε απόδοση με τις Catrice
η οποία είναι πραγματικά μια εκπληκτική πούδρα. Μπορώ να πω λοιπόν ότι κάνει και καλύτερη δουλειά από τις Catrice. Μόνο που ίσως θα σας έλεγα για να προσέξετε είναι ότι επειδή είναι αρκετά δραστικό προϊόν, καλό είναι να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε μεγάλη ποσότητα. Χρειάζεται πολύ λίγη ποσότητα και είστε ok. Επέστρεψα και με τα φρύδια μου, τα σχηματοποίησα λίγο εκτός κάμερας. Θα κάνουμε μια εξαίρεση σε αυτό το κομμάτι, διότι δεν έχω κάποιο προϊόν από την Golden Rose για τα φρύδια. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε. Και αυτό που θα κάνω αυτή τη στιγμή είναι να χρησιμοποιήσω ένα και μόνο ένα προϊόν, το οποίο θα το αξιοποιήσω για ζέσταμο στο πρόσωπο, όπως επίσης και για σκιά στα μάτια. Αναφέρομαι στη Mineral Terracotta Powder, η οποία είναι στην απόχρωση νούμερο 04. Είναι από τις πολύ κλασικές επιλογές αγαπημένες στη συλλογή μου. Οπότε θα πάρω ένα τέτοιο πινελάκι και θα πάω να κάνω όλα μου τα ζεστάματα με αυτήν εδώ πέρα την πούδρα. Φροντίζω να κάνω πολύ καλό ζέσταμα και εδώ κάτω, βοηθάει πάρα πολύ στο να φαίνεται το πρόσωπο λίγο πιο λεπτό, με πιο πολλές γωνίες. Και κάνω και αυτή την κίνηση για να προσφέρω λίγο κόψιμο και στη μύτη. Που κάναμε τα ζεστάματά μας, περνάμε στην εφαρμογή της ίδιας πούδρας πάνω στα μάτια. Περνάω λοιπόν την Terracotta Powder σε όλο το κινητό βλέφαρο και φροντίζω να κάνω και γλυκές κινήσεις προς τα πάνω, ούτως ώστε το χρώμα να μην έχει σκληρές γραμμές σε κανένα σημείο, όπως επίσης για να απλωθεί και σε όλο το μάτι, διότι θα είναι και το μοναδικό χρώμα το οποίο θα απλώσουμε πάνω στο μάτι. Οπότε το θέλουμε όσο μπορούμε σχετικά έντονο. Με το ίδιο πινέλο πηγαίνω και κάνω σβήσιμο κάτω από τις βλεφαρίδες, το κάτω μέρος του ματιού. Πάλι δεν είμαι ακριβής. Γενικά μπορεί αυτό να σας φανεί λίγο πασάλιμα, αλλά στην πραγματικότητα, επειδή δεν έχει πάρα πολύ έντονη απόδοση, δεν είναι σκιά, μπορείτε γενικά να είστε πολύ χαλαρές στον τρόπο που θα το εφαρμόσετε. Οπότε έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που έχουμε ολοκληρώσει όλες τις μπρονζέ λεπτομέρειες πάνω στο πρόσωπο. Θα περάσω σε μάσκαρα και θα χρησιμοποιήσω την Miracle Lash, η οποία είναι στην λαχανή απόχρωση. Και η συγκεκριμένη μάσκαρα έχει ένα πλαστικό σπούλι, το οποίο είναι αρκετά ακριβίας, είναι σαν χτενάκι πάνω στις βλεφαρίδες. Όμως, επειδή το αποτέλεσμα στα μάτια μου θέλω να το κρατήσω πάρα πολύ ήπιο, θα είμαι πολύ ελαφροχέρα με τη συγκεκριμένη μάσκαρα. Και τώρα θα περάσω στο αγαπημένο μου κομμάτι, το οποίο είναι το κραγιόν. Και συγκεκριμένα διάλεξα το νούμερο 24 από τη σειρά Long Stay Liquid Matte Lipstick. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο καφέ κεραμιδί χρωματάκι, το οποίο πιστεύω ότι πάει πάρα πολύ με το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Και αυτή λοιπόν είναι η απόχρωση στεγνή πάνω στα χείλη μου. Το αγαπώ αυτό το χρώμα πάρα πολύ και πιστεύω ότι κολακεύει οποιαδήποτε επιδερμίδα ανεξαρτήτως χρώματος. Περνάμε στο τελευταίο στάδιο όπου θα σετάρω όλη μου την περιοχή χρησιμοποιώντας αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι το Makeup Fixing Spray. Είναι ένα πάρα πολύ απαλό setting spray για το πρόσωπο και κρατάει πάρα πολύ σωστά ενυδατωμένη την επιδερμίδα. Θεωρώ ότι θα βολέψει περισσότερο κοπέλες οι οποίες έχουν κανονική προς ξηρή επιδερμίδα και δεν ξέρω κατά πόσο οι λιπαρές θα ευχαριστηθούν με αυτό το προϊόν. Παρ' όλα αυτά, άμα κάποια έχει λιπαρή επιδερμίδα, θα χαρώ πάρα πολύ να μου πει πώς της φαίνεται το συγκεκριμένο setting spray. Οπότε πάμε να ψεκάσουμε το πρόσωπο. Πολλά είπα. Και αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο μακιγιάζ. Πιστεύω ότι κάλυψα πάρα πολύ την ανάγκη μιας κοπέλας να χρησιμοποιήσει σχετικά λίγα προϊόντα, όπως επίσης και να κάνει ένα πολύ εύκολο μακιγιάζ και να φαίνεται φρέσκια, να φαίνεται ζωντανή, ξύπνια. Πείτε μου κάτω στα σχόλια οτιδήποτε θέλετε να συζητήσουμε, είτε για την Golden Rose είτε για οτιδήποτε άλλο. Και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα σε νέο βίντεο. Και πολλά, 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 πολλά. Μουά!